Η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Ζηγούλη είναι η πρώτη υγειονομικό στη Μαγνησία που εμβολιάστηκε σήμερα στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο του Βόλου κατά του κορονοϊού. Ακολούθησαν η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας Αντιγόνη Καραθάνου, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Παύλος Μαλινδρέτος και άλλοι 90 περίπου γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ που έλαβαν τις πρώτες δόσεις του πολυαναμενόμενου εμβολίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Βόλου Βασίλης Κόκορης, λίγη ώρα μετά τον δικό του εμβολιασμό, δήλωσε ότι αισθάνεται περίφημα. Είναι μια χαρούμενη μέρα. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Όλη η διαδικασία που είχε οργανωθεί και συντονιστεί από όλη την ομάδα λειτουργεί άψογα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 50 εμβολιασμούς και θα ολοκληρώσουμε μέσα στο χρονικό μας περιθώριο που έχουμε βάλει και τους υπόλοιπους για τη σημερινή μέρα. Και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα πάμε πολύ καλά. Εγώ προσωπικά μόλις το έκανα το εμβόλιο αισθάνομαι περίφημα. Θέλω να καλέσω όλους τους φίλους μαγνησιώτες να μην φοβούνται. Είναι μια διαδικασία που αποτελεί επίτευγμα της επιστήμης, το ότι τόσο γρήγορα έχουμε ένα πολύ ισχυρό όπλο, το ισχυρότερο, για να μπορέσουμε να νικήσουμε την πανδημία. Ήταν ένας κλασικός εμβολιασμός, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα απολύτως, ούτε σε μένα, ούτε στους συναδέλφους που παρατήρησα εκεί. Ένα μικρό τσιμπηματάκι ήταν όλο και όλο, καμία άλλη παρενέργεια, οπότε εύχομαι και στον υπόλοιπο κόσμο που θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο, να είναι μια ανεπίπλεκτη πορεία. Οι πρώτες ώρες μετά το εμβόλιο, μια χαρά αισθάνεστε? Τίποτα. Νομίζω πως έχουμε υπερθεματίσει. Ένα μικρό τσιμπηματάκι ήταν. Μπορώ να σας πω ότι μάλλον πόνεσα λιγότερο από ότι με το εμβόλιο της γρήπης. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα που προετοιμάστηκε κατάλληλα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα ασφαλή μέτρα που πήραμε, ούτως ώστε να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε τους συναδέρφους μας. Έχει εμβολιαστεί ένας μεγάλος αριθμός συναδέρφων μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα πράγματα κυλούν ομαλά, χωρίς καμιά παρενέργεια, χωρίς κανένα πρόπτυο συμβάν. Τα πρώτα φιαλίδια του εμβολίου της Pfizer με 390 δόσεις έφτασαν στο Αχιλοπούλιο χθες το μεσημέρι. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει εμβολιαστεί αντίστοιχος αριθμός υγειονομικών και εργαζομένων στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο εμβολιασμός συνεχίζεται με αυτή την πρώτη κάλυψη του αριθμού των υγειονομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με τον εμβολιασμό του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των συναδέρφων των κέντρων υγείας και σιγά σιγά θα καλυφθούμε ώστε να εμβολιαστούν και συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον. Ο πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας Νικός Χαφτούρας εμβολιάστηκε σήμερα και επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί ο ομαλός εφοδιασμός στο Αχιλοπουλίο με δόση εμβολίου έτσι ώστε να θωρακιστούν οι υγειονομικοί. Η πολιτεία πρέπει να δείξει τη ανάλογη σοβαρότητα, δίχως καθυστερήσεις, να έχουμε επαρκή εμβόλια, καμία καθυστέρηση για όλους. Όχι μόνο τους υγειονομικούς, αλλά και όχι μόνο τους γιατρούς του δημοσίου, άμεσα στους γιατρούς τους ιδιώτες, άμεσα στους φαρμακοποιούς και άμεσα σε όλο τον πληθυσμό, ευπαθείς ομάδες και μη. Μόνο έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε σωστά, ολοκληρωμένα την πανδημία. Σε σύνολο 1.011 εργαζομένων στο Αχιλοπούλιο, δηλαδή γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικού προσωπικού, έχουν δηλώσει μέχρι στιγμή συμμετοχή στους εμβολιασμούς 428 άτομα, δηλαδή ποσοστό λίγο πάνω από το 40%. Από τους 214 γιατρούς του νοσοκομείου, μόνιμους, επικουρικούς και ειδικευόμενους, δήλωσαν ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν οι 147, δηλαδή ποσοστό κάτω του 70%. Θα δούνε από εμάς ότι το κάνουμε χωρίς φόβο και έχοντας εμπιστοσύνη στην επιστημονική κοινότητα και έτσι θα παραδειγματιστούν και πιστεύω ότι και θα υπάρξει και επόμενη φάση εμβολιασμού και των υγειονομικών αλλά και του πληθυσμού μετά τις 20 που η συμμετοχή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με την εξέλιξη του εμβολιαστικού κινήματος θα συνταχθούν και άλλοι συνάδελφοι και άλλο από το προσωπικό του νοσοκομείου και κατ' επέκταση από τους πολίτες του νομού Μαγνησίας οι οποίοι στην αρχή δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και θεωρώ ότι η κάλυψη του εμβολιασμού θα φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να μας προφυλάξει από τη μετάδοση του κορονοϊού.